των φόρους για τα κινητά, έτσι και το ξέρω και εγώ με πρωτογενές. Παρακαλώ. Και μηδενίσατε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και έχει βυθιστεί η χώρα στην ύφεση, λογικό είναι. Πάντως λογιστικό δεν ήταν αυτό που πήραν, ήταν πραγματικό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εγώ θέλω να πω ότι η δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη σχετικά με τα προαπαιτούμενα της Τρόικας και με όλη αυτή την κατάσταση η οποία... Ότι φταίει το Πασόκ, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι φταίει το Πασόκ που δεν υλοποιήσαμε τις συμφωνίες με την Τρόικα. Αυτό είναι προανάκρουσμα αδιεξόδων και ενδοκυβερνητικών αντιθέσεων. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Αν νομίζει πως είναι ο κύριος Γεωργιάδης, θα κάνει παρέμβαση και δεν θα έχουμε τέτοια. Δεν το λέω. Εγώ ίσα λέω ότι αυτό που είπε ο Γεωργιάδης πρέπει να εκτιμηθεί και πρέπει να. Αν κάνει παρέμβαση όμως θα πείτε. Βεβαίως. Δεν θα είστε εσείς, θα σας βγάλουμε από το παράθυρο. Ο κύριος Παπαδημούλης που είπε κάποια άλλα πράγματα χθες ασχολίαστα θα περάσουν. Ό,τι θέλετε. Ασχολίαστα, άλλαξε γραμμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα όμως, κυρία Πατριανάκου, είδατε, βρισκόσαστε σε αδιέξοδο και λέτε τώρα για τον Παπαδημούλη. Το αδιέξοδο είναι ότι από τη στιγμή που αρχίζουν τα όργανα. Και βλέπουμε τέτοιες δηλώσεις και βλέπετε και αντιλαμβάνεστε ότι τα τελεσίγραφα που σας θέτουν εκτός Eurogroup της 8ης Δεκεμβρίου. Βλέπετε λοιπόν ότι βγαίνουν τώρα τα στελέχη και λέει... Μήπως τα έχετε μπλέξει. Μήπως όταν λέτε σας θέτουν εκτός. Η χώρα είναι. Ακούστε, κύριε Παπαδημούλη, θα βρεθεί, εσείς, δεν θα βρεθεί. Εσείς θα βρεθείτε με την πολιτική σας. Εσείς θα βρεθείτε με την πολιτική σας. Μην πάνε να φορτώσετε σε άλλους τα αδιέξοδα. Τα αδιέξοδα της πολιτικής. Μας έχετε οδηγήσει την ελληνική κοινωνία στην απόλυτη φτωχοποίηση. Δεν μπορείτε ούτε καν να εφαρμόσετε τους νόμους που ψηφίζετε. Όχι να εφαρμόσετε την πολιτική που εξαγγέλλετε. Τους νόμους που ψηφίζετε. Και αυτό διότι όλοι έχουν καταλάβει ότι η κυβέρνηση είναι υποπροθεσμία. Αν εσείς δεν το έχετε καταλάβει, τότε μείνετε σε αυτή τη στήρα πολιτική. Ο κύριος Γλέζος προχθές γιατί είπε ότι θα μπορεί να ψηφιστεί πρόεδρος. Γιατί Λέως, είμαστε υποπροθεσμία. Ο κύριος Λέως έδωσε συνέντευξη και πόντο... είπε ότι αυτή η Βουλή μπορεί να εκλέξει πρόεδρο. Κυρία, δεν είπε αυτό το πράγμα. Τι είπε? Αυτό επειδή οι ορισμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θέλουν να χάσουν την έδρα τους, επειδή οι ορισμένοι ανεξάρτητοι δεν θα ξανά εκλεγούν. Μπορεί... Είπε, είπε, όχι, αυτό είπε. Άρα ποια προθεσμία. Αυτό είπε. Εγώ σας λέω. Ποια κυβέρνηση υποπροθεσμία όταν ο δικός σας... Δεν μπορεί να κυβερνήσετε. Τι είσαστε. Εγώ σας έθεσα θέμα πρόεδρου. Εδώ η πραγματικότητα λέει ότι δεν μπορείτε. Γιατί σε δεν καμία έχω περίπτωση να κυβερνήσει. Μισό λεπτό, έχω μια παρέμβαση που πρέπει να την κάνουμε υποχρεωτικά.